την άμεση διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση διπλωμάτων ζητούν τα μέλη της Ομοσπονδίας Σχολών Οδηγών που προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στις διευθύνσεις μεταφορών Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Όπως υποστηρίζουν, η αποχή που μετράει ήδη περισσότερο από 3 μήνες έχει ως αποτέλεσμα να εκκρεμούν περίπου 5 με 6.000 εξετάσεις νέων οδηγών και να έχει παραλύσει ο κλάδος τους. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδος απέχει από τις εξετάσεις διαμαρτυρώμενη για την κατάργηση του επιδόματος των 170 ευρώ που λάμβαναν μηνιαίως. Μας έχουν ομήρους οι υπηρεσίες συγκοινωνιών και δι η ομάδα των εξεταστών εδώ και μήνες, γι' αυτό αλυσοδέθηκα να περάσει το μήνυμα ότι είμαστε όμοιροι τους, γιατί δεν κατεβαίνουν στις εξετάσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να πληρώσουν οι μαθητές μας και εμείς με τη σειρά μας να πληρώσουμε τα τέλη, τις ασφάλειες, τα ενίκια και ούτω καθεξής. Πλειάδα μαθητών έχουν χάσει προκηρύξεις σε δημόσιες θέσεις και σε δημόσιους οργανισμούς, διότι δεν μπόρεσαν να δώσουν εξετάσεις, θα πάρουν το δίπλωμα. Την οικονομική σταύρωση που δεχόμαστε τόσο καιρό, την αποτυπώνω εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν κάθισα ούτε να με δουν τα κανάλια, ούτε να κάνω αυτοπροβολή, ούτε όπως ήθιστε να δεθώ μία ώρα και μόλις φύγετε να πάω να πιω καφέ και να κοιμηθώ. Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι εδώ μέχρι να λυθεί το θέμα μας. Οι εξεταστές των υποψήφιων οδηγών, που είναι σχεδόν στο σύνολό τους υπάλληλοι στις διευθύνσεις μεταφορών των περιφερειών, ξεκίνησαν σταδιακά την αποχή από τα καθήκοντά τους από τον Ιανουάριο. Το επίδομα που λάβαναν κόπηκε από την 1η Ιανουαρίου με την εφαρμογή του νόμου που καταργεί τη δυνατότητα παροχής οποιασδήποτε πρόσθετης αμοιβής στους δημοσίους υπαλλήλους. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έβγαλε απόφαση να βγαίνουν για εξετάσεις το πρωί, εφαρμόστηκε λίγες μέρες, ενώ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών, αποφασίστηκε από τους εξεταστές να μην την εφαρμόσουν. Υπήρξε μια απόφαση από τον Περιφερειάρχη πριν από κάποιες μέρες. Στην απόφαση αυτή, βέβαια, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Βέβαια, και από την, απόφαση, από την πλευρά των ανθρώπων εδώ, των σχολών και των πολιτών, οι οποίοι θέλουν να δώσουν εξετάσεις, και αυτοί καταλαβαίνετε ότι δεν προχωράνε. Έχουν τις δουλειές τους, έχουν τα έξοδά τους. Θα πρέπει και αυτοί να μπορέσουν να λειτουργήσουν και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και προσπαθούμε να πιέσουμε και τους μεν και τους δε για να υπάρξει λύση. Βέβαια, αυτό που πρέπει να δώσει λύση είναι η κυβέρνηση το θέμα να τελειώσει. Ότι ή θα γίνονται ξανά εξετάσεις το απόγευμα ή θα γίνονται το πρωί, να έρθει εγκύκλειος που να τους λέει ότι θα βγαίνετε το πρωί για εξετάσεις. Εμείς διεκδικούμε τις απογευματινές εξετάσεις, γιατί δεν προλαβαίνουμε στο ωράριο εργασίας να κάνουμε και εξετάσεις. Δηλαδή, εργαζόμαστε κανονικά 7-3 και μετά τις 3 βγαίνουμε εξετάσεις. Τώρα γίνεται ένα επιπρόσθετο έργο, το οποίο δεν θα είναι και επιμεμβή φυσικά. Αν δεν βγει αυτή η υπουργική απόφαση, αν δεν πάρει η πολιτεία μία απόφαση είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο που είναι δικό της το θέμα, δεν μπορούν να διεξαχθούν οι εξετάσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε στον αγώνα μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6.500 όμεροι οικογένειες, όχι πολίτες, οικογένειες στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι έχουν καρκινοπαθείς γονείς που πρέπει να τους πάνε στο νοσοκομείο. Άλλοι χρειάζονται επαγγελματικά διπλώματα. Άλλοι χρειάζονται διπλώματα για μηχανάκια για να κάνουν τη δουλειά του ντελιβερά. Υπάρχει πρόβλημα για την οδική ασφάλεια, γιατί κυκλοφορούν ανασφάλιστοι χωρίς δίπλωμα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να σκύψουν στο πρόβλημα, να βγουν στις πρωινές εξετάσεις και να ακολουθήσουν την απόφαση του Περιφερειάρχη και όλοι μαζί μετά να συνεχίσουμε τον αγώνα για να πάρουν τα λεφτά τους για να λυθεί οριστικά αυτό το θέμα. Την ίδια ώρα, πάνω από 15.000 υποψήφιοι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα περιμένουν να πάρουν το δίπλωμά τους.